mercato pròdigo, και στην πορεία είχε προταθεί να γίνεται κάποιος ψεκασμός. Εγώ έλεγα ότι με τον ψεκασμό δεν είναι πολύ αποτελεσματικός. Έβλεπα με το κλείσιμο κάποια καλύτερη αποτελεσματικότητα. Στην πορεία κάποιοι δοκιμάσαν μια εντομολογική κόλλα και είχαν θεαματικά αποτελέσματα. Γιατί η κόλλα εντομολογική έπιανε και τη μετακίνηση του εντόμου τον Απρίλιο και τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο. Και είχαν πολύ καλά αποτελέσματα με την κόλλα. Αυτά όλα στο αστικό περιβάλλον που τα δέντρα ήταν μεμονωμένα. Σε ένα δάσος τώρα μέσα, εάν αυτό το έντομο είναι σε κοιλίδες, ίσως είναι ακόμα πιο εύκολο να το εξετάσεις. Αν είναι παντού, δεν θα ήθελα εξ αποστάσεως να πω κάτι. Δηλαδή δεν φοβάμαι εγώ να αναλάβω μια υπόθεση, να μπω σε ένα δάσος μέσα και να κάνω κάποιες ενέργειες. Αλλά από μακριά να πω κάτι δεν θα... Πάντως... Αντιμετωπίζετε δηλαδή. Πιστεύω αντιμετωπίζετε, ναι. Αλλά και πιστεύω αφενός αντιμετωπίζετε και αφετέρου πρέπει να γίνουν κάποιοι χειρισμοί για να μην χαθούν δέντρα. Το έντομο αυτό αν είναι σε μικρούς πληθυσμούς δεν θα κάνει ζημίες. Αν αυξηθεί πάρα πολύ, λέω την απομίμηση που θα κάνει, θα συνεισφέρει και αυτό σε μακροπρόθεσμα όλοι είμαστε νεκροί. Όταν μας προσβάλλουν κάποιες ασθένειες πεθαίνουμε νωρίτερα. Αυτό συνέβηκε και με αυτό το έντομο. Δηλαδή, ξεπεράστηκε το οικολογικό όριο με τις αυξητικές εξαπολύσεις και με τις μετακινήσεις του πληθυσμού. Δηλαδή, βοσκήθηκε ένα έντομο και έγινε μια υπερβόσκηση, γιατί αυτό συνέβη. Για παράδειγμα, στην οικολογική γεωργία επιτρέπεται το στρέμμα να έχει 1,5 εγωπρόβατο. Δηλαδή, τόσα κιλά ζώου επιτρέπεται να βοσκάς. Όταν βάλεις μέσα ένα έντομο που είναι κάποιος τόνος, θα το απομυζήσεις στο θάλασσο. Εκεί ξέφυγε το θέμα. Υπάρχει φυσική αναβάσωση σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ναι, γιατί παρότι δεν έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς το έντομο αυτό, έχει κάποια αρπακτικά. Αυτό ανοίξει μια οικογένεια μαργαροντίντε. Τα μαργαροντίντε, όπως είναι η Σέρια, για παράδειγμα, δεν έχουν παράσιτα. Δεν έχουν παραστοειδή. Για να έχεις ένα έντομο ισορροπία, το παραστοειδή είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και ο ρηχοφόρος δεν έχει ούτε αρπακτικό ούτε παράσιτο. Το μαρχαλίνα έχει ένα παράσιτο, έχει ένα αρπακτικό. Γι' αυτό και όταν είχαν προτείνει στον Μπενάκιο, για παράδειγμα, να εξαπολύσουν τη μαρχαλίνα, είχαν πει από τον Μπενάκιο ότι είναι ένα έντομο ηθαγενές μεν, φυτοφάγο δε και χωρίς φυσικούς εχθρούς, μόνο ένα-δύο φυσικούς εχθρούς. Οπότε μην το εξαπολύσετε. Πήγα πριν την άλλη, κάποιον άλλο καστήριο. Οπότε αυτά τα έντομα που δεν έχουν πολλούς φυσικούς εχθρούς δεν πρέπει να τα εξαπολύουμε στη φύση. Επειδή έχει αναπτυχθεί όμως ένα αρπακτικό, μια μύγα, ένα, που τρώει πιθανό να μπορούμε να έχουμε κάποια φυσική ανάβασος. Έχουμε και το νέο δέντρο αναπτύσσεται, έχει περισσότερες ουσίες μέσα που ανταγωνίζονται τα έντομα και οι θέσεις που μπορεί να τσιμπήσει ένα κοκοϊδές δεν μπορεί πάντοτε να τρυπάει ένα δέντρο. Κάποια στιγμή τελειώνουν. Γι' αυτό και βλέπουμε στην Αττική για παράδειγμα τώρα και μία ανάσχεση του προβλήματος. Σταμάτησαν οι εισαπολύσεις, γίνανε κάποιες επεμβάσεις, έχει αρχίσει να υπάρχει μία ισορροπία. Εδώ όμως πιστεύω εγώ ότι ενώ στο μαχαλίνα θα υπάρξει μια ισορροπία, στο ρηχοφό δεν υπάρχει ισορροπία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Θα τρώει μέχρι να σταματήσει η τροφή του. Δεν υπάρχει κάποιος φυσικός παράγοντας άλλος.